Τέλος θέλω να πω ότι η Ελλάδα πρέπει να προστατήσει την υποδοχή των προσφύγων που έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται από τις περιοχές και να επισημάνω κιόλας ότι τελικά το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι οι πρόσφυγες είναι πρώτα απ' όλα πρόσφυγες ανεξάρτητα από το χρώμα τους. Είναι τα πρώτα βήματα των πολέμων. Και πάντοτε με ανθρωπισμό πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Χθες είχαμε μια συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να διεξαχθεί για να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε από ό,τι φάνηκε να αξιοποιήσει αυτές τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών για να δικαιολογήσει την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την πρόθεσή του για ένα καινούριο μέτρο που του μίλησε για ένα πλαφόν κέρδους σε κάποια προϊόντα και στα καύσιμα. Προσέξτε, δεν μίλησε για προσπάθεια μείωση των τιμών, αλλά για ένα πλαφόν κέρδους στις ήδη αυξημένες τιμές. Και η κυβέρνηση εδώ και μήνες, παρότι την είχαμε προειδοποιήσει, δεν έχει κάνει τίποτα για να συγκρατήσει τις τιμές τόσο στα καύσιμα, τόσο στην ηλεκτρική ενέργεια, όσο και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που αν είχαν υιοθετηθεί σήμερα θα ήταν μικρότερη αύξηση των τιμών, μικρότερος ο πληθωρισμός και βεβαίως μικρότερες οι επιπτώσεις στις τσέπες των πολιτών.